Λοιπόν, ευχαριστούμε για την παρουσία σας στην συνάντησή μας αυτή, την συνέντευξη προς τα μέσα μαζικής επικοινωνίας της Ακίνθου. Θέλω πρώτα απ' όλα, ξεκινώντας, να ευχηθώ σε εσάς, αλλά και μέσω των συχνοτήτων σας στους συμπολίτες μας της Ακίνθου, να είναι η χρονιά, μια καλή χρονιά, δημιουργική, να δώσει ευκαιρίες στον καθένα, αλλά και στη Ζάκυνθο συνολικά και στα Ιωνια νησιά. Και ας δώσουμε μια υπόσχεση ότι θα εργαστούμε όλοι στην κατεύθυνση αυτή, δηλαδή της εξασφάλισης μιας ευημερίας για τους συμπολίτες μας, για τα γενικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο τόπος μας, αλλά και η Ελλάδα στα πλαίσια της διεθνούς συγκυρίας. Χρειάζεται να υπενθυμίζουμε ότι βρισκόμαστε σε ένα δύσκολο σημείο στις σχέσεις που αναπτύσσονται στην ευρύτερη περιοχή, είτε αυτή είναι η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, είτε της Μέσης Ανατολής, είτε της Βόρειας Αφρικής, θέματα που σχετίζονται με γεωπολιτικά συμφέροντα, αλλά με εξελίξεις τέτοιες που πιέζουν και τα δικά μας κυριαρχικά δικαιώματα. Επομένως, χρειάζεται για άλλη μια φορά να μιλήσουμε για την ανάγκη υπεράσπισης της ειρήνης στην περιοχή μας και τον κόσμο, ταυτόχρονα για το σεβασμό των κανόνων του διεθνούς δικαίου και φυσικά για την αναγνώριση για άλλη μια φορά της ανάγκης να υπάρχει αλληλεγγύη και διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής στην ελληνική πραγματικότητα του 2020. Τα προβλήματα εξακολουθούν να εφίστανται στις κοινωνίες μας. Η κρίση της προηγούμενης περίοδου μπορεί στο τυπικό της μέρος να εξαλείφεται σταδιακά, αλλά στην πραγματικότητα τα σημάδια της υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν για πολύ καιρό. Αυτό σημαίνει ότι η προσοχή και των φορέων της αυτοδιοίκησης και εν προκειμένου και της περιφέρειας πρέπει να είναι στραμμένη και σε αυτούς τους συμπολίτες μας, αυτές τις οικογένειες που χρειάζονται τη δική μας βοήθεια για να επιβιώσουν και να αναζητήσουν και αυτοί στο μέλλον καλύτερες συνθήκες ζωής, καλύτερη ποιότητα ζωής. Σε αυτό το πλαίσιο θέλω να επιτρέψτε μου δηλαδή να ισχυριστώ αυτό που και σε ένα άρθρο που δώσαμε στη δημοσιότητα τις προηγούμενες μέρες ισχυριζόμαστε, ότι η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων ξεκινάει το 2020, ξεκινάει αν θέλετε και την δεκαετία την καινούργια, με ένα πλαίσιο λειτουργίας, με μία δυναμική που της επιτρέπει να αισιοδοξεί. Ισχυριζόμαστε ότι η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων πατά καλά στα πόδια της, κατάφερε κατά τη γνώμη μας να εδραιωθεί σε μία ανταγωνιστική διαδικασία και μεταξύ των άλλων περιφερειών, αλλά και ως αυτοδιοικητική οντότητα αυτά τα χρόνια, και κυρίως στα θέματα της οικονομίας αλλά και της οργάνωσής της, και να μπορεί να ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον που είναι μπροστά μας. Φυσικά, αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να χάνουμε τις ευκαιρίες, σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε συλλογική προσπάθεια στραμμένη προς τις νέες προκλήσεις της εποχής, που είναι πολλές, και φυσικά να προλαμβάνουμε εκείνα τα σημεία που ενδεχομένως η έλλειψη προσοχής και η αμέλεια, σε εισαγωγικά ή χωρίς, των ανθρώπων που έχουν την ευθύνη διαχείρισης των υποθέσεων μπορεί να στοιχήσει στη θέση της περιφέρειας στο ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθε. Επιτρέψτε μου ακόμη μία
παρατήρηση, μια υπόμνηση για την κατάσταση που αφήσαμε εμείς ως Περιφερειακή Αρχή της ΑΝΑΣΑ το τέλος του Αυγούστου του 2019, πριν μερικούς μήνες δηλαδή. Να υπενθυμίσουμε δηλαδή ότι η Περιφέρεια βρέθηκε τότε με 28 εκατομμύρια αποθεματικό, μια δυνατότητα ισχυρή για να διαχειριστεί τις τρέχουσες υποθέσεις της και όχι μόνο. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι ένα σημαντικό μαξιλάρι για τους χρόνους που χρειάζεται η νέα Περιφερειακή Αρχή για να διαμορφώσει τις δικές της στρατηγικές, με ένα πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων το οποίο ήταν στο ύψος των 162 εκατομμυρίων ευρώ, από τα οποία τα 35 εκατομμύρια αφορούσαν στη Ζάκυνθο. Η Ζάκυνθος επιπλέον είχε 8 προγραμματικές συμβάσεις της περιφέρειας με το Δήμο ή με άλλους φορείς που αφορούσαν και αφορούν δηλαδή την εκτέλεση έργων όπως είναι τα γήπεδα, ο ΔΑΣ, το σχολείο του Αγαλά και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την ανακύκλωση και την διαχείριση των στερεών αποβλήτων, και φυσικά τα έργα του ΕΣΠΑ τα οποία τρέχουν στη Ζάκυνθο και τα οποία μαζί με οριζόντιες δράσεις που γίνονται σε όλη την περιφέρεια και αφορούν και αυτές και σε ένα μέρος της Ζάκυνθο, όπως είναι ο εξοπλισμός ηλεκτρονικός των σχολείων της δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο σύνολό τους, η προμήθεια των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ, η πολιτική προστασία, δηλαδή εξοπλισμός της πυροσβεστικής υπηρεσίας, δράσεις δηλαδή που αναφέρω, όπως και τα θέματα ερεύνης, χρηματοδότησης έρευνας στο πρώην ΤΕΗ και νυν Ιόνιο Πανεπιστήμιο, δράσεις οριζόντιες που αφορούν και τη Ζάκυνθο. Υπενθυμίζοντας λοιπόν αυτήν την εικόνα, συνοπτικά πολύ, που αφήσαμε τον Αύγουστο, θέλω να περάσω στην επόμενη στιγμή που είναι η δράση της νέας Περιφερειακής Αρχής και να επιχειρήσω μια εκτίμηση για τη δική της δραστηριότητα αυτό το χρονικό διάστημα των μερικών μηνών που έχουν περάσει. Θα έλεγα ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι και θα προσπαθήσω να το εξηγήσω πολύ σύντομα και σε εσάς, για να δείξουμε ότι μιλούμε επί του πραγματικού και όχι με εκτιμήσεις που δεν στηρίζονται σε αντικειμενικά ή πραγματικά γεγονότα. Το ένα θέμα είναι ο προϋπολογισμός που ψήφισε το Περιφερειακό Συμβούλιο με εισήγηση της Περιφερειακής Αρχής για το 2020. Εκεί διαπιστώσαμε ότι παρά το γεγονός ότι αντικειμενικά η νέα Περιφερειακή Αρχή είχε λίγο χρόνο για να επεξεργαστεί νέα πράγματα, εν τούτης, όταν έρχεσαι και διακηρύσεις ότι είσαι έτοιμος για τη νέα περίοδο, αυτό πρέπει να το αποτυπώσεις ως ένα σημείο και στο νέο προϋπολογισμό του 2020. Τι είχαμε στο νέο προϋπολογισμό όμως? Είχαμε πλήρη αναδιατύπωση της συνέχειας όλων των έργων που είχε η προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή, χωρίς καμιά νέα σκέψη, δράση, πρωτοβουλία. Αυτό σημαίνει αφενός ότι το πρόγραμμα που είχε επεξεργαστεί η προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή ήταν σε σωστή κατεύθυνση και σε εδραία βάση, και ταυτόχρονα ότι εκφράστηκε εκεί η αδυναμία της σημερινής Περιφερειακής Αρχής να αναδείξει δικές της πρωτοβουλίες. Αναμένουμε στο μέλλον, αλλά αυτή τη στιγμή για το 2020 που τρέχει, ο προϋπολογισμός που ψηφίστηκε είναι η συνέχεια του προγράμματος της Περιφερειακής Αρχής ΑΝΑΣΑ. Ταυτόχρονα θέλω να προσθέσω ότι μας ανησύχησε το γεγονός ότι τα σημεία στα οποία έδειξε ενδιαφέρον η νέα Περιφερειακή Αρχή και στα οποία αυξήθηκαν τα σχετικά κονδύλια ήταν τα εξής: οι μετακινήσεις αιρετών και υπαλλήλων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, τα ταξίδια μας δηλαδή. Το δεύτερο, οι μισθοδοσίες μετακλητών υπαλλήλων και συμβούλων των αντιπεριφερειαρχών, πράγμα που επίσης δείχνει μια αντίληψη με την οποία εμείς δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε ποτέ. Διωγγώνουμε δηλαδή το μισθοδοτικό και την δημιουργία ομάδων με ανθρώπους οι οποίοι αμείβονται αποκλειστικά από την περιφέρεια Ιωνίσων,
Δηλαδή, όταν παίρνεις έναν υπάλληλο από το ΙΚΑ, για παράδειγμα, ή από, από μια άλλη υπηρεσία και έρχεται στην περιφέρεια, τον πληρώνεις από, από τον προϋπολογισμό της περιφέρειας. Άρα, μειώνεις τα λειτουργικά έξοδα της περιφέρειας ή τα έργα που έχεις για δράσεις ή έργα για να καλύψεις μισθοδοσία μετακλητών υπαλλήλων οι οποίοι περιστοιχίζουν τα γραφεία των αντιπεριφερειαρχών. Και το τρίτο σημείο ήταν η αύξηση των πιστώσεων για τις δημόσιες σχέσεις και την εθιμοτυπία. Αυτά τα τονίσαμε και στη συζήτηση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Μας ανησυχεί πολύ αυτή η κατεύθυνση, γιατί δείχνει ένα προσανατολισμό. Ελπίζουμε να είναι παροδικό και να μην είναι καθοριστικό για την πορεία των πραγμάτων. Επίσης, κρίνοντας την δουλειά της περιφέρειας αυτό το προηγούμενο διάστημα, θέλω να πω ότι δεν έπραξε κατά τη γνώμη μας η περιφέρεια όσα έπρεπε για να υπερασπιστεί τους ανθρώπους του τουρισμού, κυρίως τους επιχειρηματίες, αλλά και μέσω αυτών τους εργαζόμενους στον χώρο, από την χρεοκοπία της Thomas Cook. Παρά το γεγονός ότι φάνηκε ότι ασχολείται η περιφέρεια και η περιφερειάρχης με αυτό το θέμα, εν τούτη στην πραγματικότητα δεν έγινε απολύτως τίποτα. Και οι συνέπειες αυτές είναι υπαρκτές στην οικονομία και της Ζακύνθου, η οποία υπέστη, όπως και η Κέρκυρα, τη μεγαλύτερη μέρος της ζημίας. Είναι γεγονός ότι ούτε η κυβέρνηση ανταποκρίθηκε σε αυτό. Και αυτή τη στιγμή πρέπει να ξέρετε πολύ καλά ότι οι επιχειρηματίες του τουρισμού που είχαν εμπλακεί σε αυτή τη διαδικασία με την Thomas Cook πληρώνουν και φορολογούνται ως έσοδα αυτά τα οποία δεν εισέπραξαν ποτέ από την πτώχευση της Thomas Cook. Αυτό και μόνο σημαίνει ότι αφέθηκαν στην τύχη τους οι μικροί και μικρομεσαίοι επαγγελματίες, κυρίως στον τουρισμό, πράγμα που κατά τη γνώμη μας είναι εξαιρετικά αρνητικό και δείχνει μια έλλειψη ενδιαφέροντος για τους συμπολίτες μας αυτούς σε ένα τόσο κρίσιμο τομέα της οικονομίας. Αν κανείς αυτό το συνδυάσει με το γεγονός ότι η ιστορία με τα επιδόματα αυτά και τις αλλαγές που υπήρξαν από πλευράς κυβέρνησης σε σχέση με το ποιος έλαβε το επίδομα τις μέρες των γιορτών και τη μείωση του αριθμού των ωφελουμένων αλλά και των ποσών που δόθηκαν στην αγορά, πρέπει να πούμε ότι αποτυπώθηκε, είτε το θέλουμε είτε όχι, στις τοπικές αγορές μία κάμψη στις εμπορικές δραστηριότητες που δεν μπορεί παρά να μην την εντοπίσουμε, γιατί μπορεί να έχει και αλυσιδωτές συνέπειες στο επόμενο διάστημα. Παρ' όλα αυτά πρέπει να πούμε ότι ειδικά στην τουριστική οικονομία συνεχίζεται η δυναμική που είχε προϋπάρξει τα προηγούμενα 4 χρόνια και φαίνεται ότι και φέτος τα Ιόνια νησιά θα είναι σε καλή θέση σε σχέση με την επισκεψιμότητα και αυτό φαίνεται από τις νέες γραμμές τις αεροπορικές οι οποίες ανακοινώνονται συνεχώς και για τις οποίες ενδεχομένως θα δώσουμε περισσότερα στοιχεία στη συνέχεια τη συνέντευξη και από τον Σπύρο τον Γαλετσά, ο οποίος είχε αυτή την ευθύνη όλα αυτά τα χρόνια ως αντιπεριφερειάρχης αρμόδιος για την τουριστική πολιτική και την τουριστική προβολή. Αισθανόμαστε ότι έχουμε πράξει το καθήκον μας σε αυτό το κομμάτι, γιατί εξακολουθεί η περιφέρειά μας να είναι πρωταγωνιστής στην τουριστική οικονομία στην Ελλάδα και αυτό δεν έγινε από μόνο του, παρά έγινε με την δική μας συνεισφορά και ως προς τον τρόπο που επιλέξαμε να προβάλλουμε τα νησιά μας, αλλά και σε σχέση με τις πρωτοβουλίες που λήφθηκαν όλα αυτά τα χρόνια για την αναγνωρισιμότητα των νησιών αλλά και τις δημόσιες σχέσεις που αναπτύχθηκαν στο εξωτερικό. Πρέπει ακόμη να παρατηρήσουμε ότι η συζήτηση που ξεκίνησε, μάλλον δεν ξεκίνησε, που υπάρχει όλο αυτό το διάστημα για την υπόθεση των ενδρογοναθράκων στο Ιόνιο, έδωσε μια ευκαιρία να ακουστούν εκ νέου οι πολιτικές που υπάρχουν στα πλαίσια του Περιφερειακού Συμβουλίου, να δούμε τις αντιδράσεις των οργανωμένων ομάδων των συμπολιτών μας που ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα και να εκφραστούν οι ανησυχίες που ευρύτερα υπάρχουν στους πολίτες του τόπου μας.
Εμείς ως παράταξη θέλω να επισημάνω για μια φορά ότι είμαστε σταθεροί στην θέση που λέει ότι είμαστε αντίθετοι σε αυτή την εξέλιξη, όπως είχε εκφραστεί το 2017 με την απόρριψη της μελέτης, της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έχοντας συνέστηση και τότε και τώρα ότι αυτό είναι μια εθνική πολιτική η οποία ενδεχομένως χαράζεται μακριά από το τι θέλει κάθε περιφερειακό συμβούλιο ή κάθε δημοτικό συμβούλιο, είχαμε θέσει και τότε προϋποθέσεις και προδιαγραφές, ούτως ώστε ακόμα και αν η θέση μας για άρνηση δεν γινόταν να αποδεχτεί, να υπάρχουν τουλάχιστον όρια ασφαλείας. Και είμαστε περήφανοι γιατί αυτά τα όρια που θέσαμε τότε, τα περισσότερα από αυτά υλοποιήθηκαν ως πολιτικές της προηγούμενης κυβέρνησης. Θέλω όμως να πω ότι εμείς αυτή τη φορά θέσαμε και ένα καινούριο στοιχείο, το οποίο ας ληφθεί σοβαρά υπόψη. Είπαμε δηλαδή ότι ο νέος νόμος, ο Κλισθένης, όρισε τη δυνατότητα στα περιφερειακά συμβούλια να διεξάγουν δημοψηφίσματα. Επίσημα πλέον και με κανονική διαδικασία κάλπης. Είπαμε λοιπόν ότι είναι ίσως μια ευκαιρία, ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που απασχολεί ευρύτερα τις κοινωνίες, μπορούμε να δοκιμάσουμε αυτή την επιλογή και προτείναμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, που δυστυχώς απορρίφθηκε από την πλειοψηφία, να αναλάβει την πρωτοβουλία για να οργανώσει ένα δημοψήφισμα για το θέμα της εξόρυξης, που εκεί θα αποτυπωθούν οι διαθέσεις των πολιτών μας σε μια μεγαλύτερη ευρύτητα. Επιμένουμε σε αυτή την ιδέα, θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό για τέτοιου είδους ζητήματα να εκφράζονται οι τοπικές κοινωνίες και ελπίζω ότι αυτή την πρόταση θα την υιοθετήσουν και οι ευρύτερες ομάδες και τα κινήματα που ασχολούνται με το θέμα των υδρογοναθράκων. Κλείνοντας μια γενικότερη εκτίμηση για την Περιφερειακή Αρχή, θέλω να πω ότι δυστυχώς και η ίδια δεν κράτησε αποστάσεις, αλλά υιοθέτησε μια πολιτική που εκφράστηκε κεντρικά από την κυβέρνηση για την εφαρμογή του νόμου και της τάξης, όπως λέγεται. Και αναφέρομαι στο γεγονός ότι σε δύο περιφερειακά συμβούλια που έγιναν το τελευταίο διάστημα στην Κέρκυρα, βρεθήκαμε μπροστά στα πρόοπτα να βρίσκονται στις κάλες, στις πόρτες και να κάνουν έλεγχο ταυτοτήτων οι αστυνομικές αρχές, ενώ στην πραγματικότητα δεν υπήρχε κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Δηλαδή, η φοβία ενδεχόμενα της Περιφερειακής Αρχής και της Περιφέρειας απέναντι σε εκφράσεις του λαϊκού παράγοντα, που όμως δεν είχε στοιχεία βιαιότητας, οδήγησε δύο φορές σε δύο περιφερειακά συμβούλια να έχουμε την αστυνομία η οποία να καθορίζει τον τρόπο διεξαγωγής του Συμβουλίου. Είμαστε τελείως αντίθετοι σε αυτή την λογική, εκτός εάν αποδεδειγμένα υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια ή των κτηρίων ή των περιφερειακών συμβούλων, πράγμα που δεν υπήρχε σε καμία από τις δύο αυτές περιπτώσεις. Γι' αυτό και το αναφέρουμε ως ένδειξη ότι υπάρχουν συμπεριφορές και για αυτά τα ζητήματα της λειτουργίας της δημοκρατίας στα πλαίσια του Περιφερειακού Συμβουλίου. Θέλω κλείνοντας να πω μια γενικότερη εκτίμηση ότι ο τρόπος που λειτουργία του Συμβουλίου μας εξελίσσεται δεσμεύεται από τις ρυθμίσεις που έγιναν σε κυβερνητικό επίπεδο αμέσως μετά τις βουλευτικές εκλογές από τον νέο Υπουργό Εσωτερικών και την κυβέρνηση, που στρέβλωσαν τη λειτουργία της απλής αναλογικής, που στην πραγματικότητα ζητούσε την συνεργασία και την συνεννόηση των περιφερειακών παρατάξεων, και καθόρισε ένα άλλο πλαίσιο διαφορετικό από αυτό που έδειξαν οι πολίτες στις εκλογές με την ψήφο τους. Ποιοι δηλαδή θα έπρεπε να παρτίζουν τις επιτροπές, πώς έπρεπε να λαμβάνονται οι αποφάσεις και πώς πρέπει να καθορίζονται οι πλειοψηφίες. Ξέρετε πολύ καλά ότι δόθηκαν μπόνους στους δημάρχους ή στους περιφερειάρχες, ούτως ώστε σε κάθε περίπτωση να έχουν τις πλειοψηφίες στις οικονομικές επιτροπές ή στα διάφορα συμβούλια τα οποία καθορίζουν την τρέχουσα πολιτική. Αυτό για μας, όταν γίνεται μετά τις εκλογές,
είναι παραβίαση της λαϊκής βούλησης όπως εκφράστηκε και γι' αυτό το συγκαταλέγουμε στα ζητήματα του περιορισμού της δημοκρατίας που δεν πρέπει να ισχύει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Θα κλείσω με δύο ζητήματα τα οποία αφορούν στην Ζάκυνθο και πρέπει να σας πω ότι χθες είχαμε μια σειρά συναντήσεων. Συναντήσαμε τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Αρετάκη. Μιλήσαμε μαζί του για τα προβλήματα που και εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι είναι στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος, όπως είναι το ζήτημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, όπως επίσης και για τα γενικότερα ζητήματα λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και το πώς θα πρέπει να εξασφαλιστεί μια λειτουργία η οποία θα είναι αποδοτική για τη Ζάκυνθο, μακριά από αντιπαραθέσεις οι οποίες τελικώς καθυστερούν την επίλυση των προβλημάτων. Είναι φανερό ότι υπάρχει ένα επίπεδο δυσλειτουργίας στο Δημοτικό Συμβούλιο που σχετίζεται με τις αντιλήψεις που διαμορφώνονται και από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής αλλά και από τις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί μετά το εκλογικό αποτέλεσμα. Ευχηθήκαμε, εμείς είπαμε ότι είμαστε στη διάθεση και της Δημοτικής Αρχής για να στηρίξουμε πολιτικές που συμβαδίζουν βέβαια με τις δικές μας αντιλήψεις και για το θέμα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και για το θέμα της αγοραπολισίας στα ορεινά, για την οποία με χαρά είδαμε ότι ο Δήμαρχος στο προηγούμενο διάστημα εξέφρασε την αντίθεσή του στην υλοποίηση αυτής της υποτιθέμενης επένδυσης με τον τρόπο που έχει παρουσιαστεί. Μιλήσαμε επίσης με τον κύριο Αρμένη, τον επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας στο Συμβούλιο, με τον κύριο Κασιμάτη και αργότερα το μεσημέρι θα έχουμε συναντήσει και με δύο άλλες παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε μια άλλη ευκαιρία πιθανόν να δούμε και τις υπόλοιπες. Σκοπός μας είναι να ενημερωνόμαστε ακόμα πιο καλά για τα προβλήματα της Ζακύνθου και φυσικά στον βαθμό που μας επιτρέπεται να μπορούμε να στηρίξουμε πολιτικές που έχουν ευρύτερη λαϊκή αποδοχή. Θέλω επίσης να σας πω ότι συναντήσαμε στην Μητρόπολη τον Σεβασμένο τον Χρυσόστομο. Μιλήσαμε μαζί του κυρίως για τα ζητήματα των στροφάδων αλλά και για την υπόθεση της αγοραπολισίας στα ορεινά. Εδώ επιτρέψτε μου να περάσω σε ένα άλλο θέμα, γιατί τον Σεπτέμβρη μήνα, όταν μόλις είχε αναλάβει η νέα Περιφερειακή Αρχή, σε μία κατά τη γνώμη μας επικοινωνιακή παρουσία της νέας Περιφερειακής Αρχής και του νέου βουλευτή Ζακύνθου, έγινε μία προσπάθεια να παρουσιαστεί η κατάσταση της Ζακύνθου ως καμένη γη και ως άδειες ντουλάπες. Τότε λοιπόν είχαμε απαντήσει με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Είπαμε, συμβουλεύσαμε όλους να είναι πιο προσεκτικοί, να είναι πιο σοβαροί, να αντιμετωπίζουν με ένα πιο σοβαρό τρόπο τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας. Υπήρχε δουλειά, το είπαμε και τότε, για μια τετραετία ολόκληρη, με βάση αυτά που άφηνε η προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή από άποψη χρηματοδοτήσεων και από άποψη έργων τα οποία είναι σε εξέλιξη. Και κυρίως πιστεύουμε σήμερα ότι όλη αυτή η προσπάθεια έχει καταρρεύσει πλήρως. Όλοι πλέον αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούν να επενδύσουν πάνω σε μια τέτοια λογική που λέει ότι δεν βρήκαμε τίποτα. Επιχειρήθηκε πολύ συγκεκριμένα να αφισβητηθεί η χρηματοδότηση και η εγκυρότητα της προγραμματικής σύμβασης που είχε υπογράψει η Περιφέρεια με τη Μητρόπολη και το Υπουργείο Πολιτισμού για τα στροφάδια και μάλιστα με έναν τρόπο που δεν ακούστηκε μόνο μια φορά από τον βουλευτή και τους είναι αυτό αλλά και στη συνέχεια και από περιφερειακούς παράγοντες. Απαντήσαμε σε κάθε περίπτωση ότι αυτό δεν ισχύει, ότι αυτό δείχνει ή άγνοια για το πώς λειτουργεί το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ή είναι σκοπιμότητες για να φανεί ότι
εμείς δουλεύαμε στον αέρα και κάποιοι θα έρθουν στη συνέχεια να λύσουν τα προβλήματα. Σήμερα με μεγάλη μου χαρά παρατήρησα ότι στον τοπικό τύπο πρωί-πρωί παρουσιάστηκαν ειδήσεις για το καστρομονάσιο των Στροφάδων και είπα στους συνεργάτες μου ότι θα έρχομαι πιο συχνά στη Ζάκυνθο, γιατί αυτό φαίνεται ότι θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να εξελίσσονται τα πράγματα. Θέλω λοιπόν να πω με μεγάλη χαρά ότι οι καθυστερήσεις που είχε το ίδιο το Υπουργείο στην υλοποίηση του σχεδιασμού που είχε υπογράψει για το Καστρομονάστερο, ποιες ήταν αυτές οι υποχρεώσεις. Έπρεπε εντός 2 μηνών από τον Ιούλιο να ετοιμάσει την οικονομοτεχνική μελέτη, η οποία ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα που είναι η δημοπράτηση του μοναστηριού. Έγινε επιτέλους και η μελέτη αυτή είναι προς υπογραφή στο γραφείο της Υπουργού. Μπορεί και αυτή τη στιγμή που συζητάμε να έχει υπογραφή. Άρα λοιπόν πάμε στο επόμενο βήμα που είναι η δημοπράτηση του έργου από τη στιγμή που θα ληφθεί και η περιβαλλοντική αδειοδότηση, μάλλον η εξαίρεση από την περιβαλλοντική αδειοδότηση που θα χορηγήσει η υπηρεσία της αποκεντρωμένης διοίκησης ως ένα έργο το οποίο είναι υφιστάμενο. Επομένως, ας είμαστε ήσυχοι και εμείς και όλοι οι συμπολίτες μας στη Ζάκυνθο και στο Ιόνιο ότι αυτό το μέγιστο έργο της διάσωσης, ανάδειξης του Καστρομονάστηρου στα Στροφάδια έχει πάρει το δρόμο της υλοποίησης, κανείς δεν μπορεί να το γυρίσει πίσω και θα γίνει αυτό που περιγράφεται σε αυτή τη συγκεκριμένη προγραμματική σύμβαση με τα 14 εκατομμύρια ευρώ που έχουν εξασφαλιστεί, 10.500 από το Ταμείο του Προγράμματος Δημοσίου Επενδύσεων της Περιφέρειας και 3,5 από το Υπουργείο Πολιτισμού. Επίσης θέλω να πω ότι οι μελέτες και τα έργα τα οποία εντάσσονταν στο ίδιο πρόγραμμα που είχε έρθει για την αποκατάσταση των σημείων από το σεισμό στη Ζάκυνθο και αυτές εξελίσσονται, αφορούν στην πρόσβαση στη λιμενική στα Στροφάδια, που είναι ένα έργο που το εκτελεί η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων με την τεχνική της υπηρεσία εδώ της Ζακύνθου, όπως και το έργο της αποκατάστασης του κτηρίου αυτό στο οποίο βρισκόμαστε. Ήδη έχει υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο και το επόμενο διάστημα, δηλαδή μέχρι τον Ιούνιο, στην πραγματικότητα το κτίριο θα έχει μια άλλη μορφή, όπως θα έπρεπε να είναι ως ένα κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Προχωρεί η μελέτη, η δημοπράτηση της μελέτης για το παλιό νοσοκομείο, ένα πολύ σημαντικό έργο που φυσικά έχει το χρόνο του για να υλοποιηθεί και η εξέλιξή του θα καθορίσει πολλά σε σχέση με τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών στη Ζάκυνθο, αλλά και με την δημιουργία χώρων οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ευρύτερα από τους πολίτες και τους φορείς και ταυτόχρονα η πορεία αυτή τη στιγμή είναι ακριβώς όπως είχε προδιαγραφεί το προηγούμενο διάστημα. Θέλω κλείνοντας να πω μόνο δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι δυστυχώς για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε καμία χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στο τέλος της χρονιάς και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, αρνητικό στοιχείο, το οποίο πρέπει να το τονίσουμε. Δεν ξέρουμε εμείς που οφείλεται. Πιθανόν να οφείλεται στο κεντρικό σχεδιασμό της κυβέρνησης, αλλά πιθανόν να οφείλεται και στην αδυναμία της Περιφερειακής Αρχής να αντλήσει πόρους από εκεί που θα έπρεπε να αντλεί. Ξαναλέω άλλη μια φορά ότι 15, 16, 17, 18 είχαμε χρηματοδοτήσεις στο τέλος της χρονιάς που αύξησαν τους προϋπολογισμούς της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Αυτή τη φορά όχι. Και ταυτόχρονα να πω ότι με λύπη μου είδα σε πίνακα που δημοσιεύτηκε χθες ή προχθές ότι η θέση της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων στην απορρόφηση των πόρων του ΕΣΠΑ κατρακυλάει από την 4η θέση στην 7η. Αυτό ας το λάβουν σοβαρά υπόψη όσοι έχουν σχέση με το θέμα των έργων, με τους ρυθμούς υλοποίησης των έργων, ας ασχοληθούν με τα προβλήματα, ας ασχοληθούν με τα έργα που είναι σε εξέλιξη και ας μην αφήσουν τις ευκαιρίες να πηγαίνουν χαμένες. Δεν έγινε χωρίς σκόπο η προηγούμενη προσπάθεια να είναι η περιφέρεια στις πρώτες θέσεις, τρίτη και τέταρτη θέση απορρόφησης των πόρων. Ήθελε επιμονή, υπομονή, έλεγχο που ενδεχομένως τώρα για κάποιους λόγους
δεν υπάρχει. Υπάρχουν δυσκολίες, είναι προφανές, στο συντονισμό και στη λειτουργία της Περιφερειακής Αρχής. Δεν είναι τυχαίο ότι μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο έχουμε αντιπαραθέσεις μεταξύ των αντιπεριφερειακών για συγκεκριμένα θέματα. Και θέλω εδώ να πω ότι σε ένα τελευταίο περιστατικό θέλω να επενέσω τον αντιπεριφερειάρχη της Ζακύνθου, τον κύριο Στασινόπουλο, γιατί όταν ήρθε μια εισήγηση από άλλο αντιπεριφερειάρχη για να υπάρξουν περιορισμοί στο κλάδεμα των νεροδέντρων σε όλα τα νησιά, δηλαδή μια νομοθεσία που υπάρχει μόνο στην Κέρκυρα, υπήρχε εισήγηση από την περιφέρεια να επεκταθεί σε όλα τα νησιά, δηλαδή στα καλά καθούμενα, χωρίς να υπάρχει λόγος να μπουν γραφειοκρατικές διαδικασίες και περιορισμοί για το κλάδεμα των νεροδέντρων και στη Ζάκυνθο. Προς τιμή του, ο κ. Στασινόπουλος αντέδρασε και είπε ότι αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί στη Ζάκυνθο, δεν το ζητήσαμε ποτέ. Ποιος είναι αυτός που έρχεται να επιβάλλει τέτοιους κανόνες? Αυτό όμως την ίδια στιγμή δείχνει το ασυντόνιστο της λειτουργίας της Περιφερειακής Αρχής, που δεν γνωρίζει η δεξιά της τύπη, η αριστερά της ή αντιστρόφως. Τελειώνω λέγοντας ότι διαπίστωσα ότι έχουμε πρόβλημα και στη λειτουργία και του Μουσείου και του Κάστρου της Μπόχαλης, ότι οι υπάλληλοι που ήταν με σύμβαση έλλειψης βασίδου τους δεν ανανεώθηκε και, όπως επισημαίνει σωστά και ο τοπικός τύπος, δεν μπορεί αυτό να γίνεται ανεκτό στις συνθήκες αυτές του 2020, και μάλιστα όταν είναι προφανές ότι σε λίγο αρχίζουν οι εκδρομές οι μαθητικές και ενδεχομένως και το μουσείο και το κάστρο να είναι κλειστά και να μην μπορούν να υποδεχτούν τις επισκέψεις και των μαθητών αλλά και γενικά των πολιτών που ενδιαφέρονται. Το επισημαίνω ως μια δυναμία που πρέπει να αντιμετωπιστεί και σε αυτό πρέπει να λάβει και πρωτοβουλία και η Περιφερειακή Αρχή αλλά και όλοι οι τοπικοί παράγοντες. Σας κούρασα. Ενδεχομένως είμαι στη διάθεσή σας για διευκρινήσεις ή ερωτήσεις και αν στην πορεία υπάρχει κάποιο θέμα που χρειάζεται να απαντηθεί εκτός από μένα ή από τον κύριο Σπύρο Γαλιτσάτο ή από τον κύριο Διονύση Μπάστα, είμαστε όλοι στη διάθεσή σας. Ορίστε. Ναι. Θα ήθελα για το συγκεκριμένο, αν θέλετε να πείτε κάτι. Ναι. Γιατί βλέπουν τη μία περιφερειακή αρχή να διαδέχεται την άλλη και ειδικά για τη Ζάκυνθο αυτό το θέμα. Ναι. Θέλω να μιλήσω ευθέως γι' αυτό. Μάλιστα, τώρα που συνάντησα πριν από λίγη ώρα τον κύριο Στασινόπουλο, το συζητήσαμε αυτό. Θεωρώ ότι ήταν ένα μειονέκτημα και της δικής μας περιφερειακής αρχής ότι δύο από τα τέσσερα χτέω της περιφέρειας Ιωνιονίσων, της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς, δεν καταφέραμε να επαναλειτουργήσουν. Το θεωρώ πολύ σημαντικό ζήτημα. Είπα στον κύριο Στασινόπουλο ότι εάν κινηθεί στην κατεύθυνση αυτή, εμείς θα στηρίξουμε τις προσπάθειές του. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε το προηγούμενο διάστημα. Υπήρχαν δυσκολίες σε διαφορετικά επίπεδα, τις οποίες δεν μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε. Και λέω, ξαναλέω και πάλι, ότι δεν επιτρέπεται να μην λειτουργούν τα δημόσια κτέο όταν είναι προφανές. Εγώ θα σας πω το παράδειγμα της Κεφαλονιάς. Το δημόσιο κτέο είναι κλειστό. Και εκτός από το ένα ιδιωτικό χτέο το οποίο έχει δημιουργηθεί, τώρα δημιουργήθηκε και δεύτερο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ανάγκη και την ίδια στιγμή η επαναλειτουργία των δημοσίων χτέων για λόγους που λέω είναι σύνθετοι, αλλά ενδεχομένως και να δημιουργήθηκαν έτσι σύνθετοι το προηγούμενο διάστημα, δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν. Επαναλαμβάνω ότι θεωρώ ότι κάθε προσπάθεια σε αυτήν την κατεύθυνση είναι επιθυμητή για να επαναλειτουργήσουν και εμείς θα το στηρίξουμε με κάθε τρόπο εφόσον υπάρχει τέτοια δράση. Κύριε Καλετσάτε, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Μια πολλά καλή χρονιά. Σε σχέση με όσα είπατε για το ασυντόνιστο στην λειτουργία της Περιφερειακής Αρχής της Αντιπαραθέσεως των Περιφερειακών, καταφέρατε το χαρακτηριστικό περίπτωση. Παράδειγμα, θα λέω ότι στην Κέρκυρα και στη στάση του κ. Στασινόπουλου κτλ. Έρχεται και δεν είναι ένα ερώτημα που για να μην κυκλοφορεί, δεν είναι δικό μου και δεν μεταφέρθηκε. Χωρίς να έχω το σχετικό ρεπορτάζ, αν όντως εσείς έχετε εντοπίσει ή έχετε διαπιστώσει ότι υπάρχει ένα θέμα συνεργασίας των αντιπεριφερειακών χωρικών και σημαντικών με την περιφερειάρχη, δεν την βρίσκουν, δεν μπορούν να συνεργαστούν, συντονιστούν. Επίσης, να έχουμε και σε δύο φαντασίες τα οποία εσείς δείξατε με τις αυξήσεις, με τις εκτιμήσεις στις
μετακινήσεις ερευνών, υπαλλήλων κλπ. Ναι. Κοιτάξτε. Που βέβαια αυτό είναι να απαντήσει η ίδια εφόσον είναι. Έτσι, νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο. Δηλαδή, αλλά θα έλεγα ένα στοιχείο. Επιτρέψουμε να το πω αυτό. Βέβαια, μπορεί η κυρία Περιφερειακή να το θεωρεί πλεονέκτημα αυτό που θα ακούσετε τώρα. Εμείς θεωρούμε ότι για την ώρα είναι μειονέκτημα. Ποιο? Ότι στις πρώτες 100 μέρες της παρουσίας της, αποδεδειγμένα με βάση τα δελτία μετακινήσεων, 65 μέρες ήταν εκτός Κέρκυρας, εκτός της έδρας της περιφέρειας. Αυτό η ίδια μπορεί να θεωρεί ότι είναι σε αυτά που πρέπει να κάνει, να έχει εξωστρέφεια, όπως λέει η περιφέρεια, και πιθανόν να είναι συνειδητή της επιλογή. Αλλά από την άλλη πλευρά είναι φανερό ότι υπάρχει έλλειψη συντονισμού και με τους αντιπεριφερειάρχες και με τις υπηρεσίες. Και αυτό φαίνεται και είναι πολύ νωρίς. Όμως ξαναλέω και πάλι ότι αυτή είναι μια δική μας εκτίμηση. Μπορεί η ίδια να έχει μια άλλη αντίληψη και ενδεχομένως να δώσει περισσότερες πληροφορίες. Ορίστε. Είπατε το θέμα της αγοραπολισίας στα ορεινά, ασχόληση της συνάντησης που είπατε με τον Δήμαρχο και με τον Μητροπολίτη. Ναι. Αν μπορείτε να μας πείτε λίγα περισσότερα στοιχεία για αυτή τη συνάντηση, τι ακριβώς υπόθηκε. Ναι. Έγινε μια, ας πούμε, προσέγγιση και μια ανασκόπηση του που βρίσκεται όλη αυτή η κατάσταση. Είμαστε σε άποψη ότι πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για να εμποδιστεί ο έλεγχος του 15% της Ζακύνθου από κάποια οικονομικά συμφέροντα τα οποία αφενός μεν είναι αδιευκρίνιστα ποια είναι, ποιες είναι οι προθέσεις τους. Και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να ανεχθεί μια κοινωνία όπως η δική μας την καταχρηστική επιβολή που υπήρξε μέσα από αυτή τη διαδικασία μιας αγοραπολισίας, η οποία είναι προφανές ότι είναι μη νόμιμη. Διότι μέσα σε αυτή την αγοραπολισία, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, συμπεριλαμβάνονται δημόσιες εκτάσεις, εκκλησιαστική περιουσία, ιδιωτικές περιουσίες και δημοτική περιουσία. Επομένως, εάν αυτό δεν ξεκαθαριστεί, εάν δεν επανέλθουν τα πράγματα εκεί που πρέπει, εάν η αγοραπολισία δεν σταθεροποιηθεί εκεί που πραγματικά θα μπορούσε να είναι, όταν όλες αυτές οι περιουσίες που θα περιέγραψα φύγουν από αυτή τη διαδικασία, δηλαδή ακυρωθεί το προηγούμενο συμβόλαιο, δεν υπάρχει άλλη λύση. Είναι λοιπόν σαφές ότι θεωρούμε θετικό το γεγονός ότι και ο Δήμαρχος είναι σε αυτή την κατεύθυνση και η Ιερά Μητρόπολης, και εμείς ως περιφερειακή παράταξη πλέον και ως προηγούμενη περιφερειακή αρχή δηλώνουμε την δική μας συστράτευση σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν ξέρουμε τη στάση της σημερινής περιφερειακής αρχής. Κάποια στιγμή θα χρειαστεί να την εκφράσει και η ίδια και τότε θα δούμε πραγματικά τι δυνατότητες διανοίγονται σε αυτή την περίοδο για να συνεχίσουμε την υπεράσπιση της τοπικής και της περιουσίας των συμπολιτών μας και της εκκλησιαστικής περιουσίας και της δημοτικής περιουσίας. Δεν το στήριξατε αυτό με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη. Όχι, αυτό δεν το στήριξαμε. Και αν σας ζητήθηκε από τον Δήμαρχο κάτι πιο συγκεκριμένο, επειδή είχατε κάνει μια δουλειά και νομική, είχατε παρέμβει δηλαδή και νομικά, αν ζητήθηκε μια συνεργασία προς αυτό, δηλαδή. Όχι, απλώς μας ευχαρίστησε ο Δήμαρχος όταν του είπαμε ότι εμείς σε κάθε τέτοια πρωτοβουλία, σε αυτή την κατεύθυνση, θα είμαστε συμπαραστάτες. Εξέφρασε την ικανοποίησή του. Αυτό δεν είχαμε κάτι περισσότερο. Καλή χρονιά και από μένα. Το 2020 προμηνύεται και αυτό να είναι ανωδικό στον τουρισμό, διότι τα προηγούμενα χρόνια, με συγκεκριμένες και στοχευμένες δράσεις, από την αφάνεια που υπήρχαν πριν στα Ιόνια νησιά, ήρθαν στην επιφάνεια, στη θέση που τους ανήκει, στο διεθνές και εγχώριο τουριστικό γίγνεσθε. Τα αποτελέσματα είναι δεδομένα, δηλαδή από το 2014 μέχρι και το 2019 είχαμε μία άνοδο μέσων όρων 45% στα Ιόνια νησιά. Βέβαια,
η Ζάκυνθος και η Κεφαλονιά ήταν πολύ παραπάνω από αυτό το μέσον όρο. Απλώς πάμε εκεί γιατί η Κέρκυρα είχε μείνει για γνωστά προβλήματα, είχε μείνει στο 37%. Και επειδή είναι το 50% του συνόλου και παραπάνω η Κέρκυρα, γι' αυτό μας ρίχνει το ποσοστό διαφορετικά, θα είχαμε ξεπεράσει το 50% όλοι. Την ίδια περίοδο, γίγαντες του τουρισμού, όπως η Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο, η μεν Κρήτη στην ίδια περίοδο ανέβηκε στο 26,6%, το δε Νότιο Αιγαίο στο 23,5%, έτσι για να έχουμε μια ιδέα, τη στιγμή που οι δύο αυτές περιφέρειες και υπερέχουν ως προς το ξενοδοχειακό δυναμικό και των καταλυμάτων τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Για το 2020 έχουμε νέες πτήσεις δρομολογηθεί, οι οποίες καλύπτουν από ό,τι φαίνεται ήδη το κενό της Thomas Cook και συγκεκριμένα στη Ζάκυνθο, για τη Ζάκυνθο ξεκινάει η πιο σοβαρή αεροπορική εταιρεία της Γερμανίας, η Lufthansa, με δύο πτήσεις την εβδομάδα από το Μόναχο. Επανέρχεται η Ελληνέρ από το Κίεβο με πτήσεις προς τη Ζάκυνθο. Η Απόλο ανεβάζει επίσης το πρόγραμμά της από την Σκανδιναβία. Έχουμε το Group Horizon και τα λοιπά από την Αυστρία. Και η TUI, ο Tour Operator, ανεβάζει τις... Και η Ryanair έρχεται σταθερά πλέον, σταθεροποιεί τη θέση της στη Ζάκυνθο με δύο πτήσεις την εβδομάδα από την Μπολόνια. Παρόδο είχε πτήσεις η Ryanair μέχρι και πέρυσι, αλλά ήταν εναυλωμένες πτήσεις από την Πολωνία, έτσι, από Tour Operator. Και είχαμε βοηθήσει και πάρα πολύ στα slots, γιατί υπάρχει, όπως ξέρετε, πρόβλημα με τα slots στα αεροδρόμια γενικότερα. Λοιπόν, τώρα πώς φτάσαμε σε αυτό το πράγμα που είπα πριν. Κάνοντας προβολή ψηφιακή με μεγάλες, όπως την Google, με καμπάνιες όπως το CNN, το Travel Channel, με σωρία όπως εδώ έχει περάσει μέσα από το δικό σας τύπο, από εσάς εδώ, δημοσιογράφων, bloggers, καναλιών και περιοδικών. Αλλά τώρα πάλι εδώ τι γίνεται? Τα θαύματα φαίνεται ότι στην Ελλάδα δεν κρατάνε πάρα πολύ. Η νέα περιφερειακή αρχή, όσα χρήματα βρήκε υπόλοιπα για τις δράσεις αυτές τις οποίες είπαμε, τόσο από το ΕΣΠΑ όσο και από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, δύο κινήσεις έκανε. Η μία ήταν να τα μεταφέρει μόνο σε εκθέσεις και τουριστικά περίπτερα, που επιστημονικά από το 2010 με έρευνες και μελέτες δεν απέδαιναν ούτε το 1% του συνόλου της τουριστικής προβολής ενός προορισμού, και θα σας το εξηγήσω παρακάτω γιατί. Και δεύτερον, σε σωριδών μετακινήσεις υπαλληλικού προσωπικού στις εκθέσεις αυτές. Δηλαδή το υπαλληλικό προσωπικό, εγώ είχα άριστη σχέση ως αντιπεριφερειάρχης τουρισμού με όλους αυτούς τους ανθρώπους του υπαλληλικού προσωπικού, αλλά οι άνθρωποι δεν είναι δουλειά τους να κάνουν marketing, δεν είναι δουλειά τους να κάνουν δημόσιες σχέσεις, δεν είναι δουλειά τους να διαπραγματεύονται με αεροπορικές εταιρείες, δεν είναι δουλειά τους να συνομιλούν με tour operators. Το να μοιράσουμε δηλαδή κάποια φυλάδια και να δώσουμε κάποιες πληροφορίες σε ένα τουριστικό περίπτερο, ναι μεν καλό είναι, δεν είναι κακό, αλλά μην περιμένουμε από εκεί πώς θα κρατηθούμε ψηλά στο διεθνές τουριστικό γίγνεσθε. Δηλαδή, τι θέλω να πω? Εμείς κάνοντας μια συνεργασία, ας πούμε, με τη Ryanair, με την διαδικασία του retargeting, όποιος έμπαινε δηλαδή στα Ιόνια νησιά και δεν έκλεινε, μετά επαναστοχεύεται με τους αλγορίθμους και τον επαναφέραμε πίσω και τα αεροπλάνα ερχόταν σαν γεμάτα, για παράδειγμα, αυξήσαμε τις πτήσεις ραγδαία στα Ιόνια νησιά. Το ίδιο και με τη θυγατρική, τη Lauda Motion, το ίδιο και με άλλες εταιρείες και με τη Lufthansa και άλλες. Αυτά δυστυχώς δεν υπάρχει προοπτική να συνεχιστούν. Το 2020, ναι μεν
είναι για τους λόγους που είπα, έρχεται καλύτερο από το 2019, αλλά δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει αυτό. Είναι σίγουρα λόγω κεκτημένης. Ελπίζουμε να μείνει, να μην παραμείνουμε και να μην βυθιστούμε τη στιγμή που οι ανταγωνιστές κινούνται, δηλαδή η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου πάει να κάνει τώρα αυτά τα οποία είχαμε κάνει εμείς από το 2015. Με την Google είμαστε η μοναδική περιφέρεια από τις 13 που έκανε ψηφιακή καμπάνια. Μόνο ο ΕΟΤ έκανε με την Google. Δεν έκανανε όλοι CNN, ούτε όλοι Travel Channel. Που, και τι θέλω να πω, να δώσω δύο νούμερα τι σημαίνει με την Google. Όταν σε βλέπουν 100 σε επιλεγμένη πελατεία, γιατί επιλέγει που θα εμφανιστεί η Google, 165 εκατομμύρια κόσμου, και από τα 165 εκατομμύρια, τα 60 κόσμου κλικάρουν, μπαίνουν μέσα να δούνε το landing page της σελίδας σου, και μεταξύ τους μέσα σε 20 μέρες αυτοί κάνουν 2 εκατομμύρια αλληλεπίδραση, και με το YouTube, το οποίο είναι εργαλείο της Google, βλέπουν το βίντεό σου 8 εκατομμύρια, συγκεκριμένοι άνθρωποι μέσα στις αγορές στις οποίες στοχεύεις, αντιλαμβάνεστε, γιατί μιλάμε. Λοιπόν, αυτά πώς θα υποκατασταθούν, δίνοντας 100 φυλάδια παραπάνω? Δεν νομίζω. Αυτά θέλω να πω. Εμείς από δική μας πλευρά είμαστε διατεθειμένοι από την πρώτη στιγμή να βοηθήσουμε σε αυτά. Έχω μιλήσει με την κυρία Κράτσε επανειλημμένως, αλλά ουδέποτε συναντηθήκαμε να συζητήσουμε για αυτό το πράγμα. Συνεχίζω και θα συνεχίζω να επιμένω, να της λέω ή να της πω ό,τι είναι πιο σωστό. Και ο έχω νότα, ακούει να ακουέτω. Καταρχήν, οι επιχειρηματίες τουρισμού που υπέστησαν την πραγματική ζημία από την Thomas Cook φορολογούνται αυτή τη στιγμή για χρήματα που δεν εισέπραξαν. Κάποια στιγμή είχε αναφέρει ο υφυπουργός τουρισμού, ο βουλευτής του Νοτίου Αιγαίου, ότι μετά από κάποια στοιχεία που θα λάβει το Υπουργείο από την Τράπεζα Ελλάδος, θα δημιουργηθούν και οι αντίστοιχες δράσεις ως προς την ελάφρυνση της ζημίας των επιχειρηματιών λόγω αυτού του γεγονότος της πτώχευσης της Thomas Cook. Από ό,τι φαίνεται, τα στοιχεία δεν ήταν τα κατάλληλα ώστε να πείσουν το Υπουργείο Τουρισμού αφενός και οικονομικών αφετέρου να λάβουν κάποιες πρωτοβουλίες ώστε να ελαφρύνουν λίγο την ζημία των επιχειρηματιών του τουρισμού που κυρίως κυμαίνονται σε μικρούς και μεσαίους. Και έχει σημασία αυτό. Έχει ποιοτική σημασία. Τι θα μπορούσε να γίνει? Καταρχήν, υπήρχε έτσι κι αλλιώς ένα εντός εισαγωγικών δεδικασμένο από μια δράση της προηγούμενης κυβέρνησης 15. Σε αντίστοιχη το 2015, σε αντίστοιχη περίπτωση πτώχευσης tour operator. Ούτε αυτό ληφθήκε υπόψη. Θα μπορούσαν οι επιχειρηματίες του τουρισμού που είχαν τέτοια ζητήματα από τη στιγμή που δεν δέχτηκε το δεδικασμένο η τωρινή κυβέρνηση, να βοηθηθούν ώστε να κάνουν μια μαζική δίκη εντός εισαγωγικών στα αγγλικά δικαστήρια, γιατί εκεί έπρεπε να πάνε, για να αναγνωριστεί η ζημιά τους ως επισφάλεια και να εγγραφεί στα βιβλία τους. Ούτε και αυτό δεν έγινε. Το μόνο που κατάφεραν να κάνουν εντός εισαγωγικών πολλών είναι να αναβάλουν ουσιαστικά την πληρωμή του ΦΠΑ, που στην ουσία θα καταβληθεί. Δηλαδή, φανταστείτε ότι πληρώνουν φόρους για χρήματα που δεν εισέπραξαν, και το χειρότερο είναι ότι πληρώνουν φόρο προστιθέμενης αξίας για δράσεις που δεν έγιναν. Γιατί η έννοια της παροχής υπάρχει από τη στιγμή που ο πελάτης έρχεται και φεύγει, άρα αυτό το κενό το καλύπτει με την εισπράξη. Από τη στιγμή που δεν έγινε η εισπράξη, ούτε έσοδο είναι, ούτε ΦΠΑ αντιστοιχή. Σε όλα αυτά τα σημεία, λοιπόν, υπάρχει μια βασική και ουσιαστική εκκρεμότητα που δυστυχώς οι συνάνθρωποι μας, οι επιχειρηματίες του τουρισμού, όπως προανέφερα, καλούνται να πληρώσουν από την τσέπη τους. Και είναι πάρα πολλά τα χρήματα
και σας είπα άλλη μια φορά ότι είναι μεσαίοι και μικρομεσαίοι και χαμηλοί επιχειρηματίες στα οικονομικά. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνεις το ποιοτικό θέμα του ζητήματος.